Πάμε και στο ερώτημα αυτό. Περιγράψτε, λέει, σε μία γραμμή τι κάνει το παρακάτω τμήμα προγράμματος, ειδικότερα τι θα εμφανίσει στην οθόνη αν ο ακέραιος αριθμός NAM έχει την τιμή 20 κτλ. Αυτόν τον αριθμό, τέλος πάντων, έτσι. Έχουμε και λέμε ότι πρέπει να πάμε να τρέξουμε στο πρόχειρό μας το πρόγραμμα και να βγάλουμε συμπέρασμα για το τι κάνει αυτός εδώ ο κώδικας, έτσι. Πηγαίνω στην πρώτη γραμμή, το NAM όπως μας λέει έχει αυτήν την τιμή. Η τιμή είναι 24.34.7.7.4, μάλιστα. Και επίσης έχουμε και τη μεταβλητή Digits, η οποία μεταβλητή έχει την τιμή 0 αρχικά. Και αμέσως μετά μπαίνουμε στην επανάληψη, όσο το NAM είναι μεγαλύτερο του 0, εδώ προφανώς είναι, πηγαίνουμε και βλέπουμε αν το NAM μόντουλο 10 είναι ίσο με το 4. Το NAM μόντουλο 10 τώρα τι θα μας επιστρέψει, εδώ στην πρώτη εκτέλεση που θα κάνουμε. Πηγαίνουμε και αποκόπτουμε στην ουσία το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο, οπότε πράγματι το NAM μόντουλο 10 είναι ίσο με το 4, αυτό είναι αληθές. Συνεπώς θα πάμε στο Digits και θα αυξήσουμε την τιμή του κατά 1. Συνεπώς το Digits γίνεται ίσο με 1. Αμέσως μετά το NAM διαιρείται με το 10. Και έχουμε ότι η διαίρεση με το 10 τι κάνει στην ουσία, είναι ακέραια διαίρεση με το 10, άρα αποκόπτει το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο, έτσι, η ακέραια διαίρεση, και έχουμε το αποτέλεσμα 24.34.7.7, έτσι. Οπότε πηγαίνουμε τώρα στην επόμενη επανάληψη, πάλι τα ίδια, πάμε και βλέπουμε το NAM μόντουλο 10 αυτή τη φορά είναι το 7 και δεν είναι λοιπόν ίσο με το 4, συνεπώς το Digits παραμένει 1. Πηγαίνουμε στην επόμενη επανάληψη, αφού πρώτα κάνουμε ακέραια διαίρεση πάλι με το 10, άρα αποκόπτεται το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο και κάνουμε NAM μόντουλο 10, αυτή τη φορά το μόντουλο 10 είναι το 7, συνεπώς πάλι αν αυτή η ποσότητα είναι ίση με το 4 δεν ισχύει, είναι το 7, δεν είναι ίση με το 4 και νομίζω τώρα το βρήκε στο παραμύθι, έτσι, δηλαδή έχουμε πει ότι άμα κάνεις 2-3 εκτελέσεις πάνω σε ένα τέτοιο κώδικα, ο οποίος είναι σχετικά απλός επαναληπτικός κώδικας, μπορείς να αντιληφθείς τι κάνει και αυτό το οποίο θα κάνεις στο επόμενο βήμα είναι ότι θα έχεις στα χέρια τον αριθμό 2434, θα κοιτάξεις το επόμενο ψηφίο, οπότε το digits θα γίνει ίσο με το 2, για τον λόγο ότι είναι 4, αμέσως μετά αυτό θα αποκοπεί, με το 3 δεν θα αυξηθεί το digits, με το 4 πάλι θα αυξηθεί, άρα λοιπόν το digits θα είναι ίσο με το 3. Εντάξει, οπότε όσον αφορά την περιγραφή την οποία μας ζητάει, τι μετράει τελικά αυτός ο κώδικας, μετράει το πλήθος των 4 που έχει ο αριθμός, το πλήθος των 4 που έχει ο αριθμός, τα τεσσάρια, και αμέσως μετά αυτό το οποίο εκτυπώνει στην οθόνη, είναι ακριβώς αυτή η ποσότητα. Μετράει αυτό το πλήθος λοιπόν και το εκτυπώνει, άρα η εκτύπωση θα είναι πόσα τεσσάρια είχε ο αριθμός, έτσι. Η εκτύπωση λοιπόν είναι πόσα τεσσάρια είχε ο αριθμός, είναι 3, έτσι. Αυτά λοιπόν αναφορικά με αυτό το βατό, θα έλεγα, ερώτημα, εφόσον γνωρίζουμε λίγο την αριθμητική μόντουλο.